Μαζί μας, εδώ στο πλατό, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ένας άνθρωπος που το όνομά του είναι απόλυτα ταυτισμένο με το χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές, έχουμε κάνει άπειρες εκλογικές βραδιές. Αυτή τη φορά ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδάκης θα παρακολουθήσει τις εκλογές από τον καναπέ και βεβαίως από τα πλατό της Crete TV. Καλησπέρα σας, κύριε Κουκιαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Λυπάμαι που τα παιδιά δεν είναι παρόντα και κάνουμε εκτάκτως μαζί την εκπομπή. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και σε άλλο χώρο. Βεβαίως, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ. Νομίζω τις μέρες αυτές μας καθορίζει όλους αυτό που συμβαίνει στο Θεσσαλικό κάμπο. Όχι μόνο γιατί χάσαμε 15 ανθρώπους, αλλά χάσαμε και τον παραγωγικό καιροκάμπο της χώρας αυτή τη στιγμή και θα έχει πολύ βαριές συνέπειες για την ίδια τη χώρα. Αλλά μεγαλύτερη αξία βεβαίως έχουν οι ανθρώπινες ζωές και η ανθρώπινη ταλαιπωρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και να υποστηρίξουμε σήμερα για αυτούς, για να δικαιωθούν τουλάχιστον η μνήμη τους, είναι να αλλάξουμε την δική μας ατζέντα, την εκλογική, την προεκλογική και τη συμπεριφορά μας και να επενδύσουμε στην πρόληψη, να επενδύσουμε στην πολιτική προστασία, γιατί είναι χρήματα που δεν φαίνονται όταν τοποθετούνται, αλλά αν δεν τοποθετηθούν φαίνονται οι συνέπειες τους. Και νομίζω ότι οι συνέπειες είναι και δραματικές, κύριε Κουκιαδάκη. Θέλω λίγο να σας πάω αυτοδιοικητικά. Αν όλα πάνε καλά, στις 8 Οκτωβρίου έχουμε τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μ' αρέσει να λέω ότι οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές είναι η γιορτή της ελληνικής περιφέρειας. Εκλέγουμε τους τοπικούς μας άρχοντες και νομίζω ότι εδώ πρέπει να γίνει και η σωστή επιλογή. Γιατί αν δεν έχουμε μία ισχυρή και παρεμβατική αυτοδιοίκηση, δεν μπορούμε να έχουμε και ένα ισχυρό αθηνοκεντρικό κράτος, παρά το γεγονός ότι είναι ισχυρό το αθηνοκεντρικό κράτος. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θεσμικό πρόβλημα πολύ σοβαρό. Και είναι διαχρονικό και δεν είναι τωρινό. Απλά αυτή την περίοδο έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση, διότι γίνονται πρόχειρες αλλαγές στον εκλογικό νόμο με αφορμή το τι μας βολεύει. Και αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο στις ορέξεις και συνήθως κάνει από τις επιλογές αυτές. Mm-hmm. Εκδικείται και η φύση και η ζωή. Και όποιος ετοιμάζει το λάκκο του άλλου, καμιά φορά πέφτει ο ίδιος μέσα. Μια τραγική ιστορία. Είδατε τι ανταγωνισμός υπάρχει στα εσωτερικά των ψηφοδελτίων. Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται πιο έντονο από τα προηγούμενα χρόνια τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά ο αντίπαλος ενός υποψηφίου είναι ο συνυποψήφιός του από τον ίδιο συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα οι συνδυασμοί οι ίδιοι είναι ανομοιογενείς. Ναι. Διότι είναι συσσωρεύσεις. Συσσωρεύσεις παρατάξεων, παρεών, κομματικών ή μη κομματικών. Και έχει ένα λάθος θεσμικό πράγμα. Μειώνει τα δημοτικά συμβούλια και το περιφερειακό κατά τη και αυξάνει τη δυνατότητα του να βάλεις μέχρι και 150% πάνω στους εκλεγόμενους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι για να φανεί ότι έχουν δυναμική mm-hmm. ψάχνουν να βρουν να κλείσουν πλήρως τα ψηφοδελτία. Αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός γίνεται και με λάθος όρους και με λάθος συνέπειες. Ενδεχομένως θα το δείξει ο πολίτης, θα ψηφίσει. Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται και στους λεγόμενους μητροπολιτικούς αστικούς δήμους? Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα. Φέρει πίνω ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι ένας μητροπολιτικός δήμος, ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά επιλογής των προσώπων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν προφανώς σε σχέση, ας πούμε, από ένα δήμο. Ακούστε όμως το τραγικό που συμβαίνει στα χωριά. Υποχρεώθηκαν τα ψηφοδέλτια να ενσωματώσουν τις τοπικές κοινότητες. Mm-hmm. Άρα, εφόσον ενσωματώνεις τις τοπικές κοινότητες, φτιάχνεις ένα σεντόνι ψηφοδέλτιο και αδικεί τους υποψήφιους όλους. Mm-hmm. Και των τοπικών κοινοτήτων, αλλά κυρίως αδικεί τους πολλούς δημοτικούς συμβούλους που δεν θα τους ψάχνουν και δεν θα τους βρίσκουν. Αδικεί τους εκλογικούς αντιπροσώπους που θα έχουν να κάνουν μια διαλογή απίστευτη. Έχει πολλά και τεχνικά και κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά λάθος. Και μηνύματα λάθος. Θέλετε λίγο. Μοιράζονται οικογένειες mm-hmm. στα χωριά. Ο ένας αδερφός το ένα ψηφοδέλτιο, ο γαμπρός το άλλο και η νύφη το παράλληλο. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους δήμους. Σε όλα τα μικρά χωριά τα έχουν κάνει στα 2 ή στα 3. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και είναι πολύ σημαντικό. Για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, γιατί ακόμα και σήμερα πολλοί από τους ανθρώπους που θα πάνε να ψηφίσουν στις 8 Οκτωβρίου δεν γνωρίζουν ποια είναι τα νέα δεδομένα
αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Θέλω να μας πείτε σε τι ποσοστό πρέπει να συγκεντρώσει ένας δήμαρχος, ένας υποψήφιος, για να κερδίσει έναν Δήμο. 43% και ένα ψήφο. Αυτό έχει κριθεί συνταγματικό κάτω από άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Ποιες ήταν οι συνθήκες? Δεν υπήρχε η τεχνολογία και η αιτιολογία που δέχτηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να κρίνει την διάταξη συνταγματική στο 42%, στο 43% και τότε νομίζω, ήταν ότι στα νησιά δεν μπορούν να μετακινηθούν με την κακοκαιρία, στα βόρεινά δεν μπορούν να... Αυτό ήταν μια εύσχυμη αιτιολογία. Ο Δήμαρχος, όταν πάρει την πρώτη Κυριακή και συνέβη το 7% και τη δεύτερη Κυριακή παίρνει το 60% των ψήφων, συνέβη με την απλή αναλογική, mm-hmm. Το 60% των ψήφων δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Των Δημοτικών Συμβούλων. Το σύστημα έχει μεγαλύτερο θεσμικό πρόβλημα της αυτοδιοίκησης διαχρονικά που έχει καταδικαστεί θεωρητικά σε όλα τα συνέδρια της αυτοδιοίκησης που συμμετείχα και δεν έλειψα από ελάχιστα μέχρι τώρα. Είναι το ότι ένας έχει όλη την πίτα στα χέρια του. Ένας. Είναι η αυτοδιοίκηση του ενός. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε η επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών θα βρει ισχυρούς δημάρχους. Πανίσχυρους δημάρχους και ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο δεν θα έχει την παρεμβατικότητα που πρέπει. Και πανισχυρότερους. Mm-hmm. Συγγνώμη τον νεολογισμό, περιφερειάρχης. Διότι υπήρχε παλιά ένας θεσμός που ήταν... Γιατί το λέτε όμως αυτό, για να το καταλάβουν οι τελευταίες. Θα το πω. Πολλές αρμοδιότητες στα χέρια ενός δημάρχου που θα μπορεί, ας πούμε, να ακυρώσει ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες του δημάρχου, οι πιο σκληρές, είναι ότι μοιράζει την τράπουλα. Mm-hmm. Έχει πολλούς αντιδημάρχους, πολλές θέσεις και έτσι ελέγχει τα πάντα. Με τη δυνατότητα να επιλέγει, και σωστό είναι, mm-hmm. ελέγχει τα πάντα και όταν η συντριπτική πλειοψηφία είναι σε εκτελεστικά πόστα, σιγά να μην διαφωνήσουν. Δηλαδή η αντιπολίτευση, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, θα είναι αντιπολίτευση μόνο στα χαρτιά? Αντιπολιτεύσεις πολλές στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά αν δεν υπάρχει αντίλογος και αν είναι κυρίαρχος ένας, καταρχήν να αναρωτηθείτε και να ερωτήσετε πόσες φορές συνεδριάζουν οι εκτελεστικές επιτροπές που είναι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες ή οι Αντιδήμαρχοι, πόσες φορές συνεδριάζουν πραγματικά. Γιατί είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια απλή σκέψη. Δημόσιες, ανοιχτές οι συνεδριάσεις των εκτελεστικών επιτροπών. Να μπορούν να πάνε οι δημοσιογράφοι, να μπορούν να πάνε οι πολίτες, όπως πάνε στην Οικονομική Επιτροπή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν το κάνουμε ανοιχτό? Να ξέρει ο πολίτης τι συζητούν εκεί που αποφασίζουν πράγματι. Δεν αποφασίζονται τα πράγματα mm-hmm. στο Δημοτικό ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αποφασίζονται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Άρα να κάνουμε και μια πρόβλεψη. Είναι θεσμική ανομαλία κατά ναι, την άποψη. Να κάνουμε μια πρόβλεψη, όχι βεβαίως για τους Δήμους, τον καθένα ξεχωριστά. Θεωρείτε ότι με αυτό το σύστημα, σε επίπεδο Κρήτης, θα δούμε ελάχιστες επαναληπτικές κάλπες? Δεν το ξέρω αυτό και δεν θέλω να κάνω εκτιμήσεις. Mm-hmm. Επειδή λιγόστεψαν οι συνδυασμοί λόγω της πληθώρας των υποψηφίων που χρειαζόταν και παρά το ότι, το ξέρετε, ήμουν από τους προτεργάτες μιας κίνησης να γίνουν οργανωμένες προγραμματικές συμφωνίες προεκλογικές για να έχουμε συνεργασίες παρατάξεων και όχι συνεργασίες προσώπων. Mm-hmm. Και να οι συμφωνίες να κλειστούν δημόσια. Καταρχήν, όση ώρα μιλάτε, στις οθόνες της εκπομπής κ. Κουγιαδάκη έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές να βλέπουν το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των υποψηφιοτήτων στην περιφέρεια και στους Δήμους μετά και την χθεσινή ανακήρυξη των συνδυασμών. Ουσιαστικά, δηλαδή, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Γνωρίζουν οι πολίτες ποιοι είναι οι άνθρωποι που διεκδικούν την ψήφο τους στις 8 Οκτωβρίου. Τώρα πια είναι γνωστά όλα. Είναι λοιπόν δύσκολο να. Για τον πολίτη και να επιλέξει τον καταλληλότερο, γιατί είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορεί να διαβάσει τόσα ονόματα. Εγώ έκατσα και ξενύχτησα για να δω τα ψηφοδέλτια. Ναι. Δεν τα είδα όλα. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Άρα θεωρείτε ότι μέσα σε αυτήν την πληθώρα υποψηφίων
θα μπορούσαν να μπλεχτεί ο κόσμος και να μην επιλέξει και τα πρόσωπα που είναι ικανά να βγουν μπροστά. Θα έχουμε ακυρότητες ψηφοδελτίων. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί μπορεί να σας το πω απλά. Όταν είναι σωματωμένο της τοπικής κοινότητας Βουτών, για παράδειγμα, ναι, το ψηφοδέλτιο στο τέλος, και εγώ θέλω να ψηφίσω, θέλω να ψηφιστώ αφού έχω το δικαίωμα και στις Βούτες και όχι μόνο στο Ηράκλειο, και μοιράσω ψηφοδέλτια και πέσουν λάθος ψηφοδέλτια στην κάλπη, να κυρα και για το συνδυασμό, εφόσον έχω ψηφίσει λάθος στην τοπική κοινότητα, και λάθος και για την τοπική κοινότητα. Ναι. Χάνεται το ψηφοδέλτιο από το συνδυασμό και από τους υποψήφιους. Θα δείτε πόσες ακυρότητες θα υπάρξουν από διασταυρώσεις τέτοιας μορφής. Αντιθέτως, η άλλη κάλπη για την τοπική κοινότητα που υπήρχε στο παρελθόν, mm-hmm, ήταν μια θαυμάσια λύση να μην μοιράζουμε τα χωριά, να έχουμε ένα κοινοτικό συμβούλιο που οι αρμοδιότητες του έτσι κι αλλιώς είναι μικρές και ασήμαντες, που μπορεί να ενισχυθούν όμως αν θέλει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, και με πόρους και με αρμοδιότητες. Μπορεί να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και στο τοπικό κοινοτικό συμβούλιο, για να κάνει τη λάντζα της καθημερινότητας. Κύριε Κουκιαδάκη, βλέποντας τα ψηφοδέλτια, με συγχωρείτε, βλέπετε την πολυπόθητη ανανέωση? Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένους δήμους, στο σύνολο της Κρήτης. Κοιτάτε, εγώ για να έχουμε ανανέωση πρέπει να υπάρχει και μια υποχρεωτικότητα. Εγώ είμαι στρατηγικά και θεσμικά και ιστορικά, τουλάχιστον για αυτούς που αποφασίζουν, mm-hmm, και όταν λέω αποφασίζουν τα μονοπρόσωπα όργανα, δύο θητείες πενταετής. Τους προκάνουν να κάνουν τα πάντα. Αν πολυκερίσει κανείς και ο ίδιος κουράζεται και κουράζει, όσο καλός κι αν είναι, θα έχει και τη φθορά του. Αλλά δεν είναι ηλίθιοι όσοι έχουν δύο θητείες στους πρόεδρους της Δημοκρατίας, στις δημοκρατίες που ο πρόεδρος είναι το άπαν. Mm-hmm. Αμερική, Γαλλία, δύο θητείες. Εμείς γιατί άπειρες? Γιατί, και να πω και με μια άλλη διαστρέβλωση στη θεσμική. Στη Δημοκρατία όμως, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, εσείς βεβαίως είστε δικηγόρος. Γιατί δεν έχουν δημοκρατία στην Αμερική? Στις δημοκρατίες υπάρχουν περιορισμοί? Δεν είναι περιορισμός. Μπορεί να αλλάξει ρόλο, να πάει σε έναν άλλο θεσμό. Αλλά δύο θητείες έχουν. Τρεις θητείες έχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Τριετής κιόλας. Ναι. Εγώ έκανα δύο θητείες στην περιφέρεια, ως αντιπεριφερειάρχης άμεσα εκλεγμένος. Αν έκανα τρίτη, θα ήμουν βαρετός. Μάλιστα. Κύριε Κουκιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πάντοτε απολαυστικές οι συζητήσεις μαζί σας και νομίζω ότι κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε και τη βραδιά των εκλογών εδώ στα πλατό της Κρήτης TV. Εγώ νομίζω ότι θα τα πούμε νωρίτερα. Θα τα πούμε και νωρίτερα, ναι. Και εγώ κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό. Σας προσκαλώ. Βεβαίως. Οι πόρτες της Κρήτης TV πάντοτε είναι ανοιχτές. Το ξέρω, είναι πάντα φιλόξενες. Άλλωστε είσαι από τους ανθρώπους, κατά την προσωπική μου άποψη, που γνωρίζουν, από αυτούς τους ελάχιστους που γνωρίζουν τόσο καλά το χώρο της αυτοδιοίκησης. Πάντα φιλόξενες οι πόρτες, παρά το ότι έπαθαν μεγάλη ζημιά, αντέχουν. Βεβαίως. Και ευχόμαστε να επιβλωθούν πολύ πιο γρήγορα οι πληγές και οι δικές σας πληγές εδώ, όπως να επιβλωθούν και οι πληγές στη Θεσσαλία και να μην γίνουν πουθενά ξανά. Ξεπερνάμε τις δυσκολίες και επανερχόμαστε. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές το αντιλαμβάνονται και απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκιαδάκη. Καλή δύναμη σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.